τους οικείους του κυρίου Ζαφυρόπουλου. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Έχει δώσει εντολή να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, μιας εξαιρετικά δύσκολης υπόθεσης όπως καταλαβαίνετε. Αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς αυτή τη στιγμή να πούμε είναι ότι χρειάζεται ψυχραιμία και από τον πολιτικό κόσμο, έτσι ώστε να μην προεξοφλούμε καταστάσεις και να μην προσπαθούμε να πολιτικοποιήσουμε ένα γεγονός το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει να είναι πολιτικό. Δεν θέλω προφανώς να προεξοφλήσω καθιονδήποτε τρόπο τα συμπεράσματα των αρχών. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε αυτές τις ώρες χρειάζεται ψυχραιμία, ιππιότητα και να μην προσπαθούμε να εξάγουμε πολιτική υπεραξία από μια τέτοια τραγική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ήδη από χθες να αποδίδεται ένα πολιτικό χρώμα στη δολοφονία. Ναι, και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που συστήνω την ιππιότητα και την ψυχραιμία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή, πριν να έχουμε οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους των αρχών, να προσπαθούμε να εξάγουμε πολιτική παραξία από το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν είναι ο σωστός τρόπος για τη διαχείριση της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αφήσουμε την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και το πολιτικό σύστημα να κατανοήσει ότι δεν μπορεί για κάθε περιστατικό να τοποθετείται με όρους που επί της ουσίας εντείνουν πολιτικούς διχασμούς και πολιτικές διαιρέσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε κάτι τέτοιο, ειδικά όταν, ξαναλέω, εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει το συγκεκριμένο περιστατικό να έχει οποιαδήποτε πολιτική χρειά. Αυτή είναι και η θέση του κυβερνητικού σας εταίρου, του Πάνου Καμένου. Το ρωτώ αυτό διότι εχθές ενημερωθήκαμε άμεσα για την επικοινωνία στην οποία αναφερθήκατε και εσείς τώρα του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά και την λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είδαμε κάτι όμως από τον Πάνο Καμένο, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει ενιαία φωνή, εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό, επομένως είναι προφανές ότι όλοι σε αυτή την δύσκολη φάση και σε αυτό το τραγικό περιστατικό τοποθετούμαστε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Προχωρώντας τη συζήτησή μας και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και αλλάζοντας εντελώς κλίμα και περιβάλλον, κύριε Τζανακόπουλε, είδαμε χθες τον Πρωθυπουργό να πετά με F-16, μια κίνηση η οποία σχολιάστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Όμως την ίδια ώρα ευνηδίασε ακόμα και τους κυβερνητικούς συντάκτες. Και το λέω αυτό διότι ενημερώνονται για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Είδαμε και τη χιουμοριστική ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρχε κάποιος συμβολισμός από την πλευρά του Πρωθυπουργού για αυτή την πτήση με F-16? Εντάξει, νομίζω ότι στις δηλώσεις του Πρωθυπουργός εξήγησε τους λόγους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος περαιτέρω συμβολισμός. Υπήρχε η πρόσκληση από την ελληνική αεροπορία για να πετάξει ο Πρωθυπουργός με το F-16. Αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση και νομίζω ότι έγινε μια κίνηση η οποία αναδεικνύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους στο καθήκον και σε μια περιοχή η οποία γνωρίζεται ότι γενικώς δεν είναι εύκολο κανείς να διαχειριστεί τους γείτονές μας, οι οποίοι πολλές φορές επιλέγουν να δράσουν με τρόπο ο οποίος δεν συμβάλλει, θα έλεγε κανείς, στην βελτίωση του κλίματος και στην εμπέδωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας. Αλλά νομίζω ότι δεν είχε κάποιο περαιτέρω συμβολισμό η πράξη του Πρωθυπουργού. Εμείς με τους φίλους και γείτονες Τούρκους προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε σε έναν διπλωματικό διάλογο και σε μια επαφή για να λύνουμε όλα τα προβλήματα χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω. Αντιλαμβάνεστε ότι μου έχετε δώσει την καλύτερη πάσα για την επόμενη ερώτηση, διότι οι συνειρμοί ήταν πάρα πολλοί και έγιναν αναπόφευκτα χθες. Ο Πρωθυπουργός πετά με F-16 επάνω από το Αιγαίο, λίγες ώρες μάλιστα πριν από το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτομάτως πήγε το μυαλό μας σε μια συμβολική κίνηση, κυρίως προς τη γειτονική χώρα.
Εντάξει, είναι προφανές ότι αυτός ο συνειρμός θα γίνει, αλλά σας ξαναλέω ότι δεν είχε κανέναν άλλον συμβολισμό η συγκεκριμένη πράξη εκτός από το να δείξει ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται δίπλα στους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας. Mm-hmm. Τι προσδοκά η ελληνική κυβέρνηση από την άλλη πτήση εκείνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έρχεται σε συνέχεια μια σειρά διεθνών επαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης συνολικά. Καθώς τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε δει ότι έχει αναβαθμιστεί σημαντικά η χώρα μας στο χώρο των διεθνών σχέσεων. Έρχεται λοιπόν η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και η συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο σε συνέχεια μια σειράς διμερών επαφών και συναντήσεων αλλά και κυβερνητικών επαφών με άλλες πολύ μεγάλες χώρες οι οποίες πλέον αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα βγαίνοντας από την κρίση και βγαίνοντας από την Μνημονιακή Επιτροπή γίνεται ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να υπάρξουν και οικονομικές εξελίξεις που θα ευνοήσουν μεγάλες και πολύ μεγάλες επενδύσεις και από την άλλη μεριά η χώρα μας γνωρίζεται πάρα πολύ καλά ότι παίζει έναν αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή, την ασφάλεια και τη σταθερότητά της, διότι γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο του κόσμου όπου οι γύρω περιοχές είναι ευρύτερα αποσταθεροποιημένες. Αν πιάσει κανείς το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, τα προβλήματα που υπάρχουν στην Τουρκία, τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βόρεια Αφρική, και η Ελλάδα αναδιαμορφώνεται σε έναν πόλο σταθερότητας, πράγμα το οποίο έχει και συγκεκριμένες αντανακλάσεις στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και των διμερών επαφών. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι γίνεται η επίσκεψη. Από τη μία μεριά λοιπόν τα ζητήματα της οικονομίας θα απασχολήσουν και από την άλλη μεριά ζητήματα γεωπολιτικής και σταθερότητας σε ευρύτερες περιοχές. Και θα έρθουμε σε πολύ λίγο στα θέματα οικονομίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή αναφέρατε τις επενδύσεις, ναι μεν γεωπολιτικά υπάρχει μέχρι στιγμής και εξασφαλίζεται μια σταθερότητα εδώ στη χώρα μας, με όλα όσα παρακολουθούμε όμως στον τομέα των επενδύσεων, έχει κανείς την αίσθηση και εντελώς επιδερμικά, αν θέλετε, κάνει την ανάγνωση ότι χρειάζεται και ένα ασφαλές πεδίο οικονομικό, φορολογικό, γραφειοκρατικό και συνεννόησης πια σε πολιτικό επίπεδο ώστε να έρθουν οι επενδυτές. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια και τα 2 τελευταία χρόνια και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν αυτό. Δηλαδή, στο πρώτο 7μηνο του 2017, για παράδειγμα, έχουμε καταφέρει να έχουμε 2,1 δισεκατομμύρια άμεσες ξένες επενδύσεις, πράγμα το οποίο είναι ρεκόρ δεκαετίας. Την ίδια στιγμή, εντός του 2017, έγινε η πρώτη μεγάλη βιομηχανική επένδυση μετά πάλι από μια δεκαετία, περίπου ύψους 300 ή 350 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή έχουμε καταφέρει να ξεκολλήσουμε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο, 700 εκατομμύρια ευρώ τα οποία λόγω ολιγορίας των προηγούμενων κυβερνήσεων κινδύνευαν να πάνε χαμένα. Επομένως, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα και στο χώρο, και στο πεδίο της γραφειοκρατίας νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετές κινήσεις με την ψηφιοποίηση του συστήματος αδειοδότησης που καλύπτει αυτή τη στιγμή περίπου το 30 με 35% των επιχειρηματικών πεδίων. Σε λίγο καιρό θα εξελιχθεί αυτό, θα διευρυνθεί και θα φτάσουμε το 55% των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών πεδίων τα οποία θα μπορούν να αδειοδοτούνται μέσα από ηλεκτρονική διαδικασία. Επομένως, η κυβέρνηση κάνει διαρκώς κινήσεις για να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα. Ναι, αλλά έχουμε όλοι το παράδειγμα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γι' αυτό σας ακούω με προσοχή όλη αυτή την ώρα, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε ολονών το μυαλό έρχεται το ελληνικό, για παράδειγμα. Ωραία, θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Το ελληνικό, καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι είναι απολύτως και πλήρως εντός χρονοδιαγράμματος. Ο επενδυτής, τον οποίον το ελληνικό δημόσιο σέβεται απολύτως, πρέπει να σας πω ότι ήταν εκείνος ο οποίος καθυστέρησε να καταθέσει την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού περίπου 6 ή 7 μήνες. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να έχει κατατεθεί από τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, του 2016, τελικά αυτό κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2017. Μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν πολύ δύσκολες και πολύπλοκες διοικητικές ενέργειες και καταλήξαμε πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στην γνωμοδότηση
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η οποία τάμει το ζήτημα και επιλύει, εν πάση περιπτώσει, κάθε αβεβαιότητα. Θα προχωρήσει αυτή η επένδυση. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση και ενημέρωση όμως? Θα σας πω ότι με βάση την σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ ελληνικού δημοσίου και επενδυτή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας λόγος για να μην προχωρήσει επένδυση. Και μιλώ τώρα καθαρά νομικά. Άρα τον Ιανουάριο, το όπως ήταν δημόσιο, προγραμματισμένο, αν δεν κάνω και εγώ λάθος, ξεκινούν οι εργασίες. Το ελληνικό δημόσιο έχει τηρήσει όλες του τις συμβατικές υποχρεώσεις και αυτή τη στιγμή θα εκδοθούν σε λίγες ημέρες οι απαραίτητες εγκρίσεις εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού για να προχωρήσει η διαδικασία. Αλλά τώρα θέλω να σας πω συγκεκριμένα ποια είναι η διαδικασία. Ότι τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών θα πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούν το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί και να εκδοθούν επίσης με βάση το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα βγει οι υπουργικές αποφάσεις που θα το εφαρμόζουν. Ναι. Για όλα αυτά υπάρχει μια προθεσμία συμβατική. Σε συμφωνία δηλαδή με τον επενδυτή μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Από εκεί και πέρα θα γίνουν οι μεταβιβάσεις των μετοχών από το ελληνικό δημόσιο στη Λάμδα, η οποία είναι και ο επενδυτής, και θα προχωρήσει η έναρξη του έργου. Ευελπιστώ ότι εντός του χρονοδιαγράμματος, όχι, είμαι απολύτως βέβαιος ότι εντός του χρονοδιαγράμματος θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες από τη μεριά και του ελληνικού Ιανουάριο δημοσίου. Και τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν εργασίες. Τον Ιανουάριο, γιατί το έχουμε ακούσει και από τον κύριο Φλαμπουράρη. Θα σας πω, η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει το σύνολο των ενεργειών το δυνατόν συντομότερο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία. Σας λέω όμως ότι όλα θα γίνουν με βάση τις προθεσμίες οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση μεταξύ ελληνικού δημοσίου και Λάμδα. Πριν να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, μιας και σταθήκαμε στο κεφάλαιο επενδύσεις. Στη συνέχεια του ελληνικού, που μοιάζει πια με το γεφύρι της Άρτας. Δεν το νομίζω. Σας λέω ότι είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων και εντός προθεσμιών και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η επένδυση θα προχωρήσει κανονικά. Και να θυμίσω ότι η όλη διαδικασία, η διοικητική διαδικασία, εκκρεμούσε από το 2012. Και ο λόγος για τον οποίο εκκρεμούσε από το 2012 ήταν διότι η προηγούμενη κυβέρνηση προσπαθούσε διαρκώς να παρακάμψει τον νόμο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η πιο αποτελεσματική λογική είναι η λογική που λέει ότι ο νόμος πρέπει να τηρείται έτσι ώστε να μην βρούμε ανυπέρβλητα εμπόδια στο μέλλον. Που έσκασε πριν από λίγες ημέρες, έχει ξεκαθαρίσει τελικά εκεί τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε να δείτε, η προσπάθειά μας είναι να τηρείται ο νόμος σε κάθε περίπτωση και να προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με όλους τους επενδυτές ανεξαρτήτως του από πού προέρχονται και σε ποιο πεδίο δραστηριοποιούνται. Ο νόμος όμως θα πρέπει πάντοτε να τηρείται. Εντοπίσατε κάτι παράνομο δηλαδή? Όχι. Σας λέω όμως ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είμαστε σε... παρακολουθούμε τις εξελίξεις, παρακολουθούμε την κατάσταση και θα κάνουμε αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, περνώντας, μάλλον όχι, πριν περάσουμε στο πεδίο της οικονομίας, θα σταθώ σε ακόμα μία είδηση η οποία βγήκε και κέντρισε το ενδιαφέρον εχθές, όχι από τον ελληνικό τύπο. Νομίζω έχετε ήδη καταλάβει ότι αναφέρομαι στην El País, στην ισπανική εφημερίδα, διότι εδώ μία ελληνική λέξη διεθνοποιήθηκε. Αναφέρομαι στη λέξη κολοτούμπα. Και το ερώτημά μου είναι πώς σας φάνηκε, πώς, αν θέλετε και πώς νιώσατε, όχι προσωπικά, η κυβέρνηση και το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, διότι είδαμε τον παραλληλισμό του Προέδρου της Καταλωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με το δημοψήφισμα στην Ισπανία την 1η Οκτωβρίου και εκείνο, το δικό μας δηλαδή, του καλοκαιριού του 2015. Κοιτάξτε να δείτε, αν οι τοποθετήσεις οι οποίες γίνονται έχουν αυτό το χαρακτήρα, νομίζω ότι οι φίλοι μας από την El País θα έπρεπε να ξαναρίξουν μια ματιά στο καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή στο τι έγινε εκείνη την νύχτα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής και ποιες ήταν οι πολιτικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν από συγκεκριμένους ηγέτες για να οδηγηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε στην συμφωνία με τους δανειστές. Επομένως, το να περιγράφεις ως κολοτούμπα το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης η οποία χαρακτηρίστηκε από το σύνολο περίπου του κόσμου
ως ένα περιστατικό το οποίο δεν ταιριάζει στις δημοκρατικές αξίες και την δημοκρατική παράδοση της δυτικής κοινωνίας, νομίζω ότι είναι μάλλον ο λίγον τραβηγμένο και αυτό το οποίο εξυπηρετεί είναι περισσότερο ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις και λιγότερο την αντικειμενική δημοσιογραφία. Παρ' όλα αυτά, θεωρείτε ότι στην περίπτωση της Ισπανίας ο πρόεδρος της Καταλωνίας έκανε στροφή 180 μοιρών ή πια όπως όλοι εννοούμαστε? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θέλετε ότι υπάρχει κανένας λόγος σε μια τέτοια εξαιρετικά πολύπλοκη και τεταμένη κατάσταση να χρησιμοποιούμε τέτοιου τύπου πολιτικές ή παραπολιτικές εκφράσεις, αν θέλετε, για να περιγράψουμε τις στάσεις πολιτικών ηγετών. Αυτή τη στιγμή στην Καταλωνία έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μια κρίση η οποία θέτει σε κίνδυνο την ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την ίδια την αρχή του σεβασμού των συνόρων, η οποία επί της ουσίας έχει στηρίξει το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και νομίζω ότι θα πρέπει με μεγαλύτερη σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και όχι με τέτοιου είδους σχόλια τα οποία δεν βοηθούν κανέναν να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στην Καταλωνία. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται και για την μεγαλύτερη ισπανική εφημερίδα, βέβαια, από την άλλη. Λοιπόν, να περάσω. Ξέρετε, υπάρχουν και στην Ελλάδα εξαιρετικά μεγάλες εφημερίδες, οι οποίες υποτίθεται ότι έχουν το τεκμήριο της εγκυρότητας και της σοβαρότητας και οι οποίες ωστόσο δεν έρονται κάθε φορά στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό τώρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι δεν βγάζει πουθενά. Θέλω να πω, ο χώρος και οι εκπρόσωποι της πολιτικής να τα ρίχνουν στους δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι στους πολιτικούς και να χάνεται η ουσία στο τέλος της ημέρας. Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας, ακούσαμε χθες την Κριστίν Λαγκάρντ να διαμηνεί ότι δεν προτίθεται το Ταμείο να ζητήσει λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων παρά πιστή εφαρμογή και συνεπή εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων. Παρ' όλα αυτά, ανησυχείτε μήπως αυτή η απόκληση ως προς τις προβλέψεις του Ταμείου με αυτές τις ελληνικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων, εν πάση περιπτώσει, φέρει για ακόμα μία φορά ένα σκηνικό πόλωσης και μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει η τρίτη αξιολόγηση? Επειδή κάνατε ένα σχόλιο προηγουμένως, θα πρέπει να επανέλθω και να σας πω ότι από την Δευτέρα υπήρξαν πολλές εφημερίδες οι οποίες προσπαθήσαν να δημιουργήσουν μια κατάσταση εκ του μη όντως, επικαλούμενες μάλιστα και πηγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εχθές ήρθε το ίδιο το Νομισματικό Ταμείο και η επικεφαλής του, η κυρία Λαγκάρντ, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, δηλαδή, αλλά προχθές είχαν έρθει οι αριθμοί. Οπότε ναι, τους οποίους αριθμούς όμως γνωρίζαμε ήδη από την πρώτη αξιολόγηση. Θα σας πω γι' αυτό. Λοιπόν, αναπόφευκτα, για να το ολοκληρώσω, αναρωτήθηκε κανείς εάν αυτό σημαίνει σας και μια ξαναλέω όμως μέτρα. Ότι όλη αυτή η συζήτηση είχε γίνει ήδη από το 2015 και το 2016 κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει καμία δήλωση επίσημη ή ανεπίσημη από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια σειρά από μεγάλα συγκροτήματα τύπου αποφάσισαν να παίξουν το σενάριο για άλλη μια φορά των δημοσιονομικών μέτρων. Για να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους. Η κυρία Λαγκάρντ χθες ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα νέων μέτρων εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πρόβλεψη του ΔΝΤ για το 2018 είναι 2,2% πρωτογενές πλεώνασμα, παρά το γεγονός ότι λίγους μήνες πριν μας έλεγε για 1,5% πρωτογενές πλεώνασμα. Άρα δεν φταίει κατά τη δική σας εξήγηση. Θα σας πω. Έχει έναν συγκεκριμένο υπεραπεσιόδοξο τρόπο να εκτιμά τα νούμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για το 2016 έπεσε έξω, για το 2016 έπεσε δραματικά έξω, δηλαδή ενώ είχε μια πρόβλεψη για 0,1% πρωτογενές πλεώνασμα, τελικώς το πρωτογενές πλεώνασμα με βάση τα κριτήρια του προγράμματος έφτασε στο 4% περίπου. Επομένως, έχει κανείς πολλούς λόγους να πιστεύει ότι καταρχήν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πέσει έξω και το 2018 και θα μπορέσουμε να πιάσουμε τους στόχους. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ίδιο το Ταμείο δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπάρχει η συμφωνία της πρώτης αξιολόγησης για το δημοσιονομικό διορθωτή, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με νέα μέτρα, και ο μοναδικός ο οποίος έχει εκτεθεί από όλη αυτή την φιλολογία και την παραφιλολογία είναι, μάλλον η μοναδική που έχει εκτεθεί από αυτή τη φιλολογία και παραφιλολογία, είναι μια μερίδα του ελληνικού τύπου, η οποία, ξαναλέω, προσπάθησε να δημιουργήσει πρόβλημα εκ του μειόντος. Κανένα ζήτημα λοιπόν. Παρόλα αυτά, για να φύγουμε παραμένει από τον ελληνικό τύπο και να έρθουμε στην ελληνική κοινωνία. Ναι, σας λέω όμως γιατί είδαμε πρωτοσέλιδα που μιλούσαν για νέα μέτρα. Το αντιλαμβάνομαι, σας άκουσα, το είπατε. Όμως, επειδή το ζήσαμε στην προηγούμενη αξιολόγηση. Γι' αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του πριν την έναρξη της δεύτερης αξιολόγησης ότι ζητά νέα μέτρα για το 2019 και το 2020. Φυσικά.
Και ρωτώ φυσικά, αν υπάρχει ανησυχία να επαναληφθεί. Σας ξαναλέω ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και με βάση τις δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν υπάρχει κανένα θέμα. Την ίδια στιγμή η ελληνική οικονομία βλέπουν όλοι ότι βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης. Η ελληνική οικονομία πετυχαίνει τους στόχους της. Θα έχουμε τη δυνατότητα το 2017 όχι μόνο να πιάσουμε τους στόχους, αλλά να διανύμουμε και κοινωνικό μέρισμα και μάλιστα υψηλότερο από το μέρισμα του 2016. Αυτό ακούγεται και λίγο προεκλογικό, με όλο το σεβασμό τώρα. Καθόλου προεκλογικό. Τα ίδια μας λέγανε και το 2016 όταν δώσαμε την εφάπαξ 13η. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν δείχνουν λάθος οι αριθμοί, αλλά πλησιάζουμε τα μέσα Οκτωβρίου και περιμένουμε τα στοιχεία καταβολής των φόρων από τους πολίτες για το δυσβάστακτο μήνα Σεπτέμβριο που είχε τα πάντα. Ήρθαν όμως τα στοιχεία του Αυγούστου, που είναι και ένας μήνας ο οποίος δεν είχε τόση φορολογία να πληρώσει, η αλήθεια είναι κανείς, και έδειξαν ότι αδυνατεί, όχι αμέσως, λοιπόν, αδυνατεί αρκετά μεγάλος αριθμός φορολογούμενων να καταβάλει τους φόρους. Υπήρξε και το εξής. Κανείς πως την ίδια ώρα μπορούμε να μιλάμε για όλα όσα είπατε νωρίτερα ή να ακούμε για παράδειγμα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε φοροελαφρύνσεις. Θα σας απαντήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Σε σχέση με τα στοιχεία του Αυγούστου, η στέρηση των εσόδων είναι 944 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός ότι ο έμφυα ο οποίος έπρεπε να καταβληθεί τον Αύγουστο και μεταφέρθηκε για το Σεπτέμβριο ήταν 1 δισεκατομμύριο 27 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν είχε μετακυληθεί η πρώτη δόση του έμφυα από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, όχι μόνο θα ήμασταν εντός του στόχου των εσόδων, αλλά θα τον υπερβαίναμε κιόλας. Επομένως, η όλη συζήτηση που δημιουργήθηκε περί τρύπα στα έσοδα είναι και αυτή μια συζήτηση υποβολημαία, η οποία δεν κοιτά την πραγματική κατάσταση και τους πραγματικούς πίνακες που δίνει στη δημοσιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση η οποία για άλλη μια φορά είναι εκ του μειόντος, διότι είτε υπάρχει σκοπιμότητα είτε υπάρχει άγνοια. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι τα έσοδα κινούνται ακριβώς στη βάση των στοχεύσεων του προϋπολογισμού, ενώ υπάρχουν και πεδία οικονομικής πρακτικής δραστηριότητας του ελληνικού κράτους, στα οποία σημειώνεται εξαιρετικά καλύτερη επίδοση από την αναμενόμενη. Το παράδειγμα του ΕΦΚΑ είναι το κυριότερο. Ενώ ο ΕΦΚΑ είχε στόχο για έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, θα φτάσουμε σε σημείο να έχουμε πλεόνασμα 188 εκατομμύρια ευρώ στη βάση του υπολογισμού που κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας. Άρα μιλάμε για μια υπέρβαση η οποία είναι περίπου 1,2 δις ευρώ. Ας το ευχηθούμε όλοι αυτό. Πρέπει να τρέξω γιατί τρέχει και ο χρόνος και τα θέματα είναι πολλά. Στα των νομοσχεδίων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση τελικά, με το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάναβη βρίσκεστε όντως σε συζητήσεις, σε διαδικασία επεξεργασίας ή δεν ετοιμάζεται κάποιο τέτοιο νομοσχέδιο? Ακούστε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο καταρχήν σε σχέση με αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την ταυτότητα φύλου υπέστη μια συντριπτική κοινοβουλευτική ήττα. Έκανε σχόλια τα οποία δεν αρμόζουν σε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης και δει σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τον φιλελευθερισμό ως την καθοδηγητική ιδεολογία του. Στη συνέχεια αυτής της συντριπτικής ήττας, η Νέα Δημοκρατία αντί να προσπαθήσει να διορθώσει την εικόνα της και να επανέλθει στο υποτιθέμενο μεταρρυθμιστικό προφίλ του αρχηγού της, εξαπέλυσε χθες μία επίθεση η οποία κινείται στον αντίποδα αυτής της φιλελεύθερης λογικής, ότι θα παίξει μπουνιές ο κύριος οικονόμου, αν δεν κάνω λάθος, με οποιονδήποτε τολμήσει να φέρει νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της κάναβης, πράγμα το οποίο δεν τίθεται ως ζήτημα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Είδαμε την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω. Ναι, καταλάβουμε, να παίξει ο κύριος οικονόμου μπουνιές ή να έρθει το νομοσχέδιο. Λοιπόν, εντάξει, ο κύριος οικονόμου μπορεί να κρατήσει τις μπουνιές του για... Για πουθενά καλύτερα. Για πουθενά καλύτερα, ναι. Ας μείνει. Είναι η αλήθεια αυτό. Είδαμε μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας η οποία τελείωνε με ένα σχόλιο του τύπου τι πίνεται και δεν μας δίνεται. Γενικώς δηλαδή η πολιτική ποιότητα του λόγου είναι εξαιρετικά χαμηλή. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πρόκειται για μια ροπή προς ακροδεξιές κατευθύνσεις. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το οποίο μιλάτε, υπάρχει επεξεργασία στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα της ρύθμισης της φαρμακευτικής
κάναβης, η οποία θα βοηθήσει χιλιάδες συνανθρώπους μας οι οποίοι πάσχουν από ανίατες ασθένειες και οι οποίες μπορούν να βοηθηθούν με βάση την σημερινή κατάσταση της ιατρικής επιστήμης από την χρήση του συγκεκριμένων σκευασμάτων φαρμακευτικής κάναβης. Δεν τίθεται κανένα θέμα αυτή τη στιγμή για την χρήση κάναβης έτσι όπως προσπάθησε να το εμφανίσει η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για μια άλλη κατάσταση και αυτό που θέλω να σας πω, βρισκόμαστε σε σημείο επεξεργασίας του νομοσχεδίου. Είναι αντιληπτό. Συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία επεξεργασίας και οι κυβερνητικοί σας εταίροι, ανεξάρτητοι Έλληνες? Γιατί από τις δηλώσεις τους τουλάχιστον, τις δικές τους δηλώσεις, δεν φαίνεται να το καλοακούνε. Έγινε μία προσπάθεια να διαστρεβλωθεί η κατάσταση σε σχέση με το νομοσχέδιο για το οποίο μιλάμε. Η κυβέρνηση, σας έχω ξαναπεί, ότι είναι ενιαία και το Υπουργείο Υγείας θα κάνει τον απαραίτητο διάλογο με όλους όσους εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συζήτηση και θα βρει τον καταλληλότερο τρόπο ρύθμισης του συγκεκριμένου ζητήματος. Κλείνοντας, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Βοηθήστε με σε αυτό, επειδή κρίνοντας από τα όσα έγιναν στο τελευταίο πρόσφατο νομοσχέδιο, το μασάζ που χρειάστηκαν βουλευτές σας, το ότι 100% δεν πέτυχε, η στάση του κυβερνητικού σας εταίρου έδωσε τροφή περί αμφισβήτησης, για συζητήσεις περί αμφισβήτησης της συνοχής της συγκυβέρνησης. Την ίδια ώρα είδαμε τη στάση του ποταμιού. Εδώ υπάρχουν κάποιοι τριγμοί, αλλά και ένα μαξιλάρι ταυτόχρονα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής. Το νομοσχέδιο για τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας φύλου εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με 171 ψήφους υπέρ. Με μια ευρύτατη δηλαδή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν τραυμάτισε τη συγκυβέρνηση. Η οποία δηλαδή. Δεν το νομίζω καθόλου. Η οποία υπερβαίνει το σύνολο των κοινοβουλευτικών δυνάμεων της κυβέρνησης, της συμπολίτευσης. Yeah. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 3, βεβαίως ένα τέτοιο ζήτημα δεν τέθηκε ζήτημα κομματικών πειθαρχιών, δεν τέθηκε ζήτημα κυβερνητικών πειθαρχιών. Ο καθένας ψήφισε με βάση τη συνείδησή του και το συγκεκριμένο άρθρο εγκρίθηκε. Πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και εξαιρετικά θετικό, διότι κατοχυρώνει ένα ατομικό δικαίωμα για μια ομάδα συμπολιτών μας, για ένα σύνολο συμπολιτών μας, οι οποίοι υπέστησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια ένα θεσμικό και κοινωνικό bullying, το οποίο νομίζω ότι πλέον μπορεί να αποτελεί παρελθόν και με βάση την ψήφιση του συγκεκριμένου έχει νόμου. Έχει ανοίξει πάντως αυτό το παράθυρο ενδεχομένως προς τις λεγόμενες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Χαιρετίζω τη στάση του ποταμιού, η οποία ήταν μια ειλικρινής φιλελεύθερη στάση, σε αντίθεση με άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οποίες θέλουν να παρουσιάζουν αυτούς ως προοδευτικούς ή φιλελεύθερους, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουν είναι είτε να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, να κρύβονται από την κοινοβουλευτική μάχη, είτε να ρέπουν προς την ακροδεξιά, όπως η Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπάθησε να καλύψει την πολιτική σύγχυση που στην πραγματικότητα επικρατεί στο εσωτερικό της με τη στάση την οποία κράτησε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κυβερνητικέ, για τη συζήτηση που είχαμε. Συζήτηση προσπαθήσαμε εφ' όλης της ύλης μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Πολύ σύντομη διαδικασία.